Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky. Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το αυριανό unlock των επιχειρήσεων, αλλά και την άρση των περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πολιτών. Πλέον η μάσκα θα γίνει προέκταση του χεριού μας, με όλους τους αρμοδίους να μας εφιστούν την προσοχή στην σωστή χρήση της, αλλά και την τήρηση των κανόνων. Την Δευτέρα το πρώτο βήμα επιστροφής της χώρας στη νέα κανονικότητα μετά την καραντίνα, καθώς έρονται οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και ανοίγουν ορισμένα καταστήματα, αλλά με την υποχρέωση αυστηρής στήρισης των οδηγιών δημόσιας υγείας. Θα κάνουμε τα πάντα ώστε να αυξηθούν οι χώροι που έχουν τα μαγαζιά εστίασης, αναφέρομαι προφανώς στους ανοιχτούς χώρους που παραχωρούνται εναντί αντικείμενου, να δοθούν πολύ περισσότεροι χώροι, πολύ περισσότερα τετραγωνικά, ώστε να μπορούν τα καταστήματα εστίασης, καφετέρειες, τα εστιατόρια κλπ. Να απλώσουν το χώρο τους και να έχουν σχεδόν τον ίδιο δυνητικό αριθμό πελατών που είχαν και την προηγούμενη περίοδο χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά από τους Δήμους. Ιδίως μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα φαρμακεία, στα σούπερ μάρκετ, παντού. Εννοείται ότι ο πελάτης μπαίνει ένας μέσα όταν είναι έτοιμος για να πάρει τα πράγματά του και εννοείται ότι θα φοράει τη μάσκα του. Δεν θα μπαίνει αν δεν φοράει μάσκα. Υποχρεωτική θα είναι η μάσκα για όλους σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ταξί, νοσοκομεία, ιατρία, διαγνωστικά κέντρα και ασανσέρ. Και επιπλέον για τους εργαζομένους σε κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων που διαχειρίζονται μη τυποποιημένα τρόφιμα. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ. Είναι πλενόμενη. Με το που πάω σπίτι, τη βγάζω το φίλτρο, την πλένω όλη. Το θέμα του προστίμου το θεωρώ λίγο υπερβολικό, ενώ τη χρήση τη θεωρώ απαραίτητη. Επιπλέον δόθηκε ισχυρή σύσταση για χρήση της μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, όπως τα σούπερ μάρκετ. Το θέμα είναι ότι είναι υποχρεωτική η χρήση της μάσκας για τους ανθρώπους εκείνους που δουλεύουν μέσα στον χώρο του σούπερ μάρκετ που επεξεργάζονται νοπά προϊόντα, παραδείγματος χάρη κρέατα ή τυριά. Για τους πελάτες δεν θα είναι υποχρεωτική. Τέλος πλέον τα SMS και τα έντυπα μετακίνησης. Δική σου αν προσφέρει προστασία. Το μεγαλύτερο μήνυμα που πρέπει να στείλουμε είναι από εδώ και μπρος ότι χρειάζεται προσοχή από όλους μας και ατομική ευθύνη. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθυμίζει στους πολίτες το γνωστό πλέον σε όλους σχέδιο ΧΑΜ. Τηρούμε ευλαβικά την υγιεινή των χεριών. Κρατάμε αποστάσεις και κάνουμε χρήση μάσκας, είτε μιας χρήσης είτε πολλαπλών χρήσεων. Για να είναι όμως αποτελεσματική η μάσκα, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε σωστά. Ακολουθούμε τις οδηγίες, μένουμε ασφαλείς. Από Δευτέρα ανοίγουν και οι εκκλησίες μόνο για ατομική προσευχή. Θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και πρόληψης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού. Αύριο ξεκινάει ένα πρώτο βήμα. Δεν θα το χαρακτήριζα πολύ τολμηρό, θα το χαρακτήριζα όμως συνετό. Είναι ευκαιρία να επισκεφτούμε τους ναούς μας, τις ενορίες μας χριστιανοί, έστω για ατομική προσευχή, έστω για λίγο, προκειμένου λίγο μετά από αυτή τη στέρηση των τριών εβδομάδων να θυμηθούμε πώς είναι οι ναοί μας, να προσκυνήσουμε την εικόνα της Αναστάσεως, τον Άδειο Σταυρό του Αναστημένου Χριστού μας και να προετοιμαστούμε και λίγο μέχρι το ουσιαστικό άνοιγμα των ναών που θα γίνει στις 17 Μαΐου. Η παρουσία πιστών στις λειτουργίες θα επιτρέπεται πάντα με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από τις 17 Μαΐου, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί. Μια γυναίκα έχασε σήμερα την ζωή της από τον κορονοϊό, με τα συνολικά θύματα του στην χώρα μας να είναι 144. 6 νέα κρούσματα τώρα ανακοίνωσε ο λοιμοξιολόγος και διευθυντής υγειονομικού πολεμικής αεροπορίας, υποπτέραρχος Δημήτρης Χατζηγεωργίου, που αντικατέστασε σήμερα εκτάκτος τον Σωτήρη Τσιόδρα. Να κάνουμε την μεγάλη ανατροπή, να πάρουμε την ζωή στα χέρια μας, μας όθησε ο Νίκος Χαρδαλιάς, δεδομένου ότι από αύριο ξεκινά μια δεύτερη φάση προστασίας και πρόληψης των πολιτών εναντίον της διασποράς του κορονοϊού. 144 είναι συνολικά οι νεκροί από τον κορονοϊό στην Ελλάδα, με μια γυναίκα 76 ετών που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Νίμιτς και έπασχε από πολλά υποκείμενα νοσήματα να χάνει τη ζωή της από το θανατηφόρο ιό. Αυτό το στοιχείο, μεταξύ άλλων, ανέφερε την Κυριακή ο λοιμοξιολόγος και διευθυντής υγειονομικού πολεμικής αεροπορίας, υποπτέραρχος Δημήτρης Χατζηγεωργίου, ο οποίος εκτάκτος αντικατέστησε στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Υγείας τον Σωτήρη Τσιόδρα. Σήμερα ανακοινώνουμε για τη χώρα μας 6 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων είναι πλέον 2.626, εκ των οποίων το 55,4% άνδρες. 595 άτομα ή 22,7% θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό
και 1303, δηλαδή το 49,6%, είναι σχετιζόμενα με ένα ήδη γνωστό κρούσμα. 37 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 78 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και συνολικά 144 θανάτους στη χώρα. Μήνυμα μηδενικού εφησυχασμού έστειλε ο Νίκος Χαρδαλιάς. Κι αν μέχρι σήμερα το μεγάλο μας στοίχημα ήταν το να μείνουμε σπίτι, το στοίχημα των επόμενων ωρών, των επόμενων ημερών, των επόμενων εβδομάδων είναι πιο δύσκολο, πιο σύνθετο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό. Να μείνουμε ασφαλείς, να μην δώσουμε χώρο και τρόπο στον ιό να μεταδοθεί, στην νόσο να εξαπλωθεί. Εγχείρημα δύσκολο, γιατί προερχόμαστε όλοι από μια περίοδο ψυχικής αλλά και ψυχολογικής κόπωσης. Εγχείρημα σύνθετο, γιατί οι κανόνες είναι αρκετοί και επιβάλλεται προσοχή αλλά και συνέπεια στην τήρησή τους. Εγχείρημα όμως εξαιρετικά σημαντικό, γιατί το αποτέλεσμά του θα κρίνει τα πάντα για τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, την ίδια την πατρίδα μας. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Ο ιός είναι εδώ. Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη έδωσε και λεπτομέρειες για τα μέτρα προστασίας και πρόληψης με το τέλος της απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Στηριώτες ευεξίας, κάτω από κωδικούς κέντρων αισθητικής που αφορούν σε μασάζ, ατομικές personal προπονήσεις, φυσικής κατάστασης, πιλάτες, γιόγκα και συναφή προγράμματα δεν επιτρέπονται. Η οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων θα συμπαρασύρει σε επίπεδο διοικητικών προστήμων και λοιπόν συνεπειών όλη την επιχείρηση. Ειδικά για τις μετακινήσεις μας μέσα στην Αττική, όπως ανέφερα και χθες, είναι ελεύθερες αποκλειστικά εντός λεκανοπεδίου και μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων. Δηλαδή, ένας κάτοικος της Δυτικής Αθήνας από το Περιστέρι μπορεί να μετακινηθεί στο Σούνιο. Ο κάτοικος της Νέας Μάκρης μπορεί να πάει στη Μάνδρα. Ο κάτοικος του Πειραιά μπορεί να πάει στον Κάλαμο. Οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου δεν μπορούν να μετακινηθούν στα νησιά του Αργοσαρονικού, στην Αίγινα, στη Σαλαμίνα, στο Αγκίστρι, στον Πόρο, στην Ίδρα, στις Πέτσες. Δεν μπορούν να μετακινηθούν στο Δήμο Τριζινίας ή στα νησιά των Κυθήρων και των Αντικυθήρων. Πάντως, μόλις μια ημέρα πριν την άρση των μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, οι έλεγχοι για την διαπίστωση παραβίασης των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων από την ελληνική αστυνομία δεν σταματούν. Στο πλαίσιο αυτό, το Σάββατο, για μετακινήσεις εκτός περιφερειακής ενότητας, τόπου κατοικίας βεβαιώθηκαν 52 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια, με τις 33 να σημειώνονται στην Αττική. Καλωσορίζουμε στο στούντιο του Blue Sky την εκλεκτή καλεσμένη, την κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κυρία Παγώνη, αύριο είναι η μεγάλη μέρα, θα λέγαμε. Είναι η επόμενη μέρα μετά την άρση της καραντίνας. Πώς βλέπετε? Βλέπετε ότι είμαστε οργανωμένοι, ότι τα καταστήματα, όλοι οι πολίτες είμαστε οργανωμένοι για να ξεκινήσουμε από την αρχή, θα έλεγα? Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Οργανωμένοι θα φανεί εάν είμαστε ή όχι. Πιστεύω αν ο καθένας στηρίσει τα μέτρα και τα ατομικά και γενικά η συμπεριφορά του προς το σύνολο, τα πράγματα θα πάνε καλά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε όλοι να προσαρμοστούμε σε μία νέα κατάσταση. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Αύριο ξεκινάνε, να σας πω, και τα χειρουργεία στα νοσοκομεία, οι επισκέψεις για τα τακτικά ιατρία. Θα είναι μία μέρα που τουλάχιστον μετά από ένα δεκαήμερο, 15 μέρες, θα δείξει πώς θα είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει τι πρέπει να κάνουν, γιατί δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Αυτό είναι το μήνυμα. Έχετε δίκιο. Μας είπατε τώρα για τα μέσα ατομικής, μέτρα ατομικής προστασίας. Ξεκινάμε δυστυχώς από τη χρήση μάσκας, γιατί νομίζω θα μπει στη ζωή μας. Ήδη μας έχει πει και ο κύριος Χαρδαλιάς και οι αρμόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί ότι θα χρειαστεί υποχρεωτικά να χρησιμοποιούμε την μάσκα. Είδαμε κιόλας και στα προηγούμενα βίντεο σε ποιους κλειστούς χώρους είναι υποχρεωτική η μάσκα και για τους πελάτες των καταστημάτων αλλά και για τους εργαζομένους. Θα μας πείτε όμως εσείς από την δική σας την ιατρική την πλευρά το τι ακριβώς πρέπει να προσέξουμε. Να ξεκινήσουμε από τα απλά μέτρα της ατομικής προστασίας, που είναι η απόσταση. Αν ξεκινάμε και προσέχουμε την απόσταση πάνω από 1,5 με 2 μέτρα, αν πλένουμε τα χέρια μας, τότε το τρίτο που ερχόμαστε είναι η μάσκα. Τη μάσκα θα τη φοράμε όταν είμαστε σε πολύ κοντινή απόσταση με κάποιους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρουμε αν αυτοί είναι φορείς ή όχι. Mm-hmm. Θα τη φοράμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όσο και να λέμε ότι οι υποστάσεις θα είναι
οι κανονικές, δεν μπορείς μέσα σε ένα λεωφορείο, μέσα σε ένα μετρό, να έχεις 2 μέτρα. Είναι τελείως αδύνατο. Mm-hmm. Βεβαίως, θα είναι από τα 50 άτομα που θα μπορεί να είναι σε ένα λεωφορείο, τώρα θα είναι τα 30, mm-hmm. αλλά και πάλι θα πρέπει να προσέχουμε. Όσον αφορά τώρα τα σούπερ μάρκετ, εκεί υπήρχε μία σύγχυση, ξεκαθαρίστηκε. Ότι οι υπάλληλοι που είναι μέσα στο σούπερ μάρκετ, βεβαίως πρέπει να φοράνε όσοι έχουν σε συγκεκριμένες θέσεις. Οι άνθρωποι όμως που θα πηγαίνουν να ψωνίσουν, οι επισκέπτες, πιστεύω ότι πρέπει να φοράνε τη μάσκα προληπτικά, mm-hmm. δηλαδή συνιστάται να τη φοράνε. Είναι η ισχυρή σύσταση που υπάρχει, ακριβώς. Οι συστάσεις είναι πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να τη φοράνε για να προφυλάξουν τους άλλους. Δηλαδή, οι υπάλληλοι τη φοράνε για να προφυλάξουν εμάς, θα μεταδώσουν αν είναι ασυμπτωματικοί φορείς, και εμείς για τους άλλους. Αυτή είναι το νόημα της μάσκας. Από εκεί και πέρα, όταν είμαστε στον δρόμο, όταν είμαστε έξω, δεν χρειάζεται να φορέσουμε τη μάσκα σε ανοιχτούς χώρους. Όταν πάμε τώρα στα κομμωτήρια, που είναι ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ, βεβαίως οι υπάλληλοι του κομμωτηρίου θα φορέσουν τις μάσκες, αλλά το λογικό είναι, επειδή η απόσταση δική μας με τους υπαλλήλους, με την κομμώτρια και τους υπόλοιπους, είναι πάρα πολύ κοντινή και δεν μπορούν να τηρηθούν αποστάσεις, καλό είναι, συνιστούμε όλοι να φοράνε και οι πελάτες τις μάσκες. Mm-hmm. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που έχει λίγο προβληματίσει. Τα γάντια τελικά είναι καλά ή δεν κάνουν καλό? Λοιπόν, τα γάντια, να τα ξεκαθαρίσουμε. Είναι πολύ δύσκολη η χρησιμοποίηση των γαντιών, διότι θα πρέπει κάθε φορά που κάνουμε κάτι να αλλάζουμε τα γάντια. Δεν νομίζω ότι ο καθένας μας έχει από ένα κουτί μαζί του για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εμείς που είμαστε στα νοσοκομεία, που χρησιμοποιούμε τα γάντια, που μόλις βλέπουμε έναν άρρωστο τα αλλάζουμε και φοράμε για τον επόμενο. Τα γάντια, όποιος τα φορέσει, θα πρέπει να τα αλλάζει συνέχεια. Κάνοντας μία δουλειά, τα αλλάζει για να κάνει την άλλη. Δεν είναι ρεαλιστικό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να πλένουμε τα χέρια μας 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό. Μας εξηγείτε πολύ λεπτομερώς και πολύ σαφώς μας τα λέτε. Μία άλλη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι εσείς ως γιατρός και ως επιστήμονας, τι ακριβώς φοβάστε για το μέλλον, για την επόμενη μέρα? Αν υπάρχει Εγώ να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι από αύριο τα πάντα. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί ο διπλανός μου. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί ο απέναντι. Δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερθεί ο κόσμος. Αυτό θα φανεί το δεκαήμερο. Γι' αυτό και είμαι επιφυλακτική. Πιστεύω ότι κανένας δεν θέλει να γυρίσουμε πίσω, να ξεκινήσει πάλι η άρση των μέτρων και να γυρίσουμε πάλι σε εποχές που περάσαμε πριν 1,5 μήνα, 2. Και να κλειστούμε όλοι στα σπίτια μας. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα μήνυμα για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Μην ξεχνάτε ότι αν γυρίσουμε πίσω, και η οικονομία της χώρας σε τι κατάσταση θα βρεθεί και τι θα κάνουμε το καλοκαίρι και πού θα βρεθούμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Κυρία Παγώνη, θα ήθελα να ρωτήσω κιόλας, είχαμε σήμερα και μία ακόμα δυστυχώς νεκρή, μία 76χρονη γυναίκα με πολλά υποκειμένα νοσήματα σύμφωνα με πληροφορίες. Είμαστε στους 144. Θεωρείτε ότι αυτό το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος αριθμός είναι θετικός για την Ελλάδα, σωστά? Φυσικά είναι θετικός, το να πεθαίνει κάποιος δεν είναι καλό. Και 8 όμως, νέα κρούσματα, συγκριτικά, μάλιστα. Τα κρούσματα με τα κρούσματα των άλλων χωρών είναι... Στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε άριστη κατάσταση, αν κάνουμε σύγκριση, αν δούμε αποτελέσματα. Όμως αυτό που πρέπει να τονίσουμε και είναι σημαντικό στη στατιστική που έχει γίνει, στη στατιστική ανάλυση όλων αυτών των περιστατικών, είναι ότι το 85-90% των θανάτων είχαν υποκείμενα νοσήματα, δηλαδή ήταν υψηλού κινδύνου. Αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά. Και να ρωτήσω και κάτι άλλο σε σχέση με τις άλλες, είτε ευρωπαϊκές χώρες είτε και την Αμερική. Τι ακριβώς έφταξε? Ότι δεν πήραν γρήγορα τα μέτρα. Είναι αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αν παίρνανε τα μέτρα γρήγορα, και αυτοί δεν θα ήταν στη φάση που βρίσκεται να έχουν τόσους νεκρούς και να αναγκάζονται γιατροί στα νοσοκομεία να επιλέγουν ποιον θα διασωληνώσουν και ποιον όχι. Γιατί δεν είχαν και τόσα πολλά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Βέβαια, το σύστημα υγείας των υπολείπων χωρών θεωρείται πάρα πολύ προηγμένο. Καλά, σε σχέση τουλάχιστον με την Ελλάδα. Η Ιταλία έχει ένα πολύ καλό σύστημα, η Αμερική το ίδιο. Είχαν πάρα πολλά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, αυτά όμως εκεί... δεν φτάσανε,
για όλους αυτούς τους θανάτους που είχαν. Κυρία Παγώνη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Και εγώ, καλά. Πάμε να προχωρήσουμε και η Άγκυρα στο Χαβάτης, καθώς σε νέα προκλητική ενέργεια προχώρησε η γειτονική χώρα σήμερα το πρωί. Ζεύγος τουρκικών F-16 προχώρησε, πραγματοποίησε υπερπτήσεις πάνω από τις Ινούσες και το Αγαθονήσι σε πολύ χαμηλό ύψος, τα 518 μέτρα για την ακρίβεια. Τα αεροσκάφη της γειτονικής χώρας παρενόχλησαν μάλιστα το ελικόπτερο που μετέφερε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο που επισκέπτονταν φυλάκια στην περιοχή ευθύνης στα νησιά Ινούσες, Φαρμακονήσι και Αγαθονήσι. Η παρενόχληση στο ελικόπτερο που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό Γέθα σημειώθηκε μετά την απογείωση από τις Ινούσες. Το ελικόπτερο που μας μετέφερε υπέστη παρενόχληση από τουρκικά μαχητικά. Οφείλω να ομολογήσω ότι δεν νιώσαμε αυτή τη παρενόχληση. Αντιθέτως, όταν σηκώσαμε τα μάτια ψηλά στον ουρανό, είδαμε τα ελληνικά μαχητικά που ήδη είχαν διώξει από την περιοχή τα τουρκικά μαχητικά εδώ στο Φαρμακονήσι. Αυτό που θα ήθελα όμως να πω είναι ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές από πλευράς Τουρκίας δεν βοηθάνε στην εκτόνωση της έντασης που θα έπρεπε να επιζητούν και οι δύο πλευρές αυτή την ώρα. Εμείς πάντως δεν πτωούμεθα καθόλου. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που σε όλο το μήκος των χερσαίων και θαλασσίων συνόρων της χώρας τα φυλάτουν ως άγρυπνη φουρή, όπως έκαναν πάντα. Τώρα καλωσορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον εκλεκτό δημοσιογράφο Γιάννη Κανελάκη και από το σπίτι του, γιατί μένουμε ακόμα σπίτι, τον Χρήστο Καπούτσι. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είδαμε ό,τι έγινε σήμερα με, με το ελικόπτερο, που, μάλλον με το ζεύγος τουρκικών F-16 που παρενόχλησε το ελικόπτερο που μετέφερε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον Κωνσταντίνο Φλόρο. Κύριε Καπούτσι, τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Μπορεί να είδαμε τώρα τον Υπουργό Άμυνας, Εθνικής Άμυνας, ότι δεν πτωούμαστε, είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, κάτι σημαίνει όλη αυτή η επίθεση και όλη αυτή η προκλητική ενέργεια? Συνεχίζουμε λοιπόν από εκεί που μείναμε χθες. Ακριβώς. Και λέμε ότι η Τουρκία έχει αυτή την περίοδο αναβαθμίσει ουσιοδός τις προκλήσεις της σε βάρος της χώρας μας. Το να παρενοχλήσει στρατιωτικό ελικόπτερο, στο οποίο βρίσκεται μέσα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι μεγάλη πρόκληση. Είναι μεγάλη πρόκληση σε βάρος της χώρας μας από την Τουρκία. Αυτά τα θέματα θα πρέπει να απασχολήσουν πάρα πολύ σοβαρά την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο αντέδρασε όπως πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως, πιστεύω ότι με την Τουρκία δεν θα ξεμπλέξουμε εύκολα. Γιατί? Διότι εν μέσω πανδημίας, εν μέσω θυμάτων πολλών που έχει από τον κορονοϊό, εν μέσω όλων αυτών των πραγματικά πολύ σοβαρών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Τουρκία, που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν, δεν έχει σταματήσει το τελευταίο διάστημα όχι μόνο να παρενοχλεί, αλλά να κλιμακώνει τις προκλήσεις. Και όταν λέμε προκαλεί η Τουρκία, ξέρετε τι εννοούμε. Με αυτά τα οποία κάνει, προσβάλλει την εθνική μας κυριαρχία. Παρενόχληση στρατιωτικού ελικοπτέρου ή πτήση πάνω από ελληνικό έδαφος, όπως έγινε στον Εύρο, όπως γίνεται καθημερινά σχεδόν στις Ινούσες, στην Παναγιά, στη Βραχονισίδα, τον τελευταίο βράχο της ελληνικής επικράτειας, εκεί που βρίσκεται μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Όλα αυτά σημαίνει ότι η Τουρκία δεν σέβεται τη διεθνή νομιμότητα και επιχειρεί με τις ενέργειες αυτές να ανατρέψει το υφιστάμενο κυριαρχικό και νομικό καθεστώς στο Αιγαίο. Η και ελληνική πλευρά τι κάνοντας πρέπει να κάνει παραπάνω? Και μάλιστα κάνοντας επίδειξη στρατιωτικής ισχύως. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει από την πολεμική αεροπορία, η οποία αναχαιτίζει τα τουρκικά μαχητικά, αλλά δεν αρκεί αυτό. Είναι συνεχείς οι παρενοχλήσεις και μάλιστα έχουμε και τον σύμβουλο του Ερντογάν, τον έναν άβαρχο, πρώην αρχηγό του τουρκικού επιτελείου, του ναυτικού επιτελείου, που λέει ότι 23 ελληνικά νησιά είναι τουρκικά και πρέπει να αναθεωρηθεί η συνθήκη της Λοζάνης και άλλα τέτοια, τα οποία βέβαια εμείς τα απορρίπτουμε και πολύ καλά κάνουμε, όμως δημιουργείται κλίμα αυτή τη στιγμή στη διεθνή κοινότητα, διότι ξένοι τι βλέπουνε? Βλέπουνε δύο χώρες, ας βάλουμε εισαγωγικά, να τσακώνονται.
Και τι μας λένε οι ξένοι, τι μας λέει το ΝΑΤΟ για παράδειγμα, τι μας λένε οι μέσες πολιτείες. Φτιάξτε τα μεταξύ σας, βρείτε τα μεταξύ σας. Βρέστε τα, να τα βρείτε. Να τα... Μα τι να βρούμε, τι σημαίνει να τα βρούμε. Σημαίνει να χωρίσουμε κυριαρχικά δικαιώματα, να δώσουμε 2-3 νησιά, να δώσουμε τη Λέσβο, τη Χίο, στην Τουρκία. Έτσι κύριε θα τα βρούμε. Κύριε Κανελάκη, τι πρέπει να γίνει παραπάνω από την ελληνική πλευρά? Κυρία συναδέλφα, κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Ερντογάν, σας το έχω πει πολλές φορές και επιβεβαιώνω με κάθε μέρα, έχει χάσει το παιχνίδι στην Τουρκία. Ο τουρκικός λαός δεν την πιστεύεται. Η μισή Τουρκία είναι στη φυλακή. Ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να επιβιώσει με διάφορα τερτύπια. Έχει χάσει τον έλεγχο. Διπλωματικοί και στρατιωτικοί παρατηρητές και αναλυτές μου είπαν ότι ο κύριος Ερντογάν δεν ελέγχει πλέον το στράτευμα. Οι πτήσεις αυτές, οι υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο και πάνω από τον Εύρο γίνονται κατόπιν εντολής των στρατιωτικών οι οποίοι είναι στη μεγάλη, στην ανώτερη θέση που έχουν. Δηλαδή από το στρατό ξεκινάνε όλα. Ο κύριος Ερντογάν έχει πει πολλές φορές στους στρατιωτικούς ηγέτες του εκεί και στο πεζικό και στην αεροπορία και στο ναυτικό ότι οι προκλήσεις που κάνουμε στην Ελλάδα θα μας στοιχήσουν. Το έχει πει ο ίδιος στους στρατιωτικούς. Και λένε ότι εμείς θέλουμε να διατηρούμε την ισχύ στο Αιγαίο και γενικά στη Μεσόγειο και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Από εκεί πέρα, βέβαια, η Ελλάδα, όπως είπε και ο Χρήστος, όπως λέει και το ΝΑΤΟ, όπως λένε και η Αμερική, όπως λέει και ο ΙΕ, πρέπει να βρεθεί μία λύση ώστε να σταματήσει αυτό από τη στιγμή που είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Είμαστε εμείς μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Αλλά με την Τουρκία μέλη του ΝΑΤΟ. Πρέπει από εδώ και πέρα να μπει μία τάξη και να οδηγηθεί η κατάσταση αυτή σε μια νέα στρατηγική και σε μια συνισταμένη, ώστε να ξέρουν οι διεθνείς οργανισμοί σε περίπτωση που μου λένε, που μου είπαν οι στρατιωτικοί αναλυτές και οι διπλωματικοί, σε περίπτωση που γίνει το τυχαίο ή το σκόπιμο συμβάν ή οποιοδήποτε γεγονός ή θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, να ξέρουν ότι η Ελλάδα δεν το προκάλεσε, το προκάλεσε η Τουρκία. Οπότε έχει δικαίωμα, μου είπε ένας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα να ρίξει αεροσκάφος της Τουρκίας από τη στιγμή που παραβιάζει το ελληνικό αέριο χώρο. Η Ελλάδα όμως, και πολύ καλά κάνει μέχρι τώρα, διατηρεί κάποιες ισορροπίες και δεν θέλει να είναι αυτή που θα προκαλέσει τον πόλεμο, να το πω έτσι, εντός και εκτός εισαγωγικών. Διότι εδώ που έχουμε φτάσει, η Τουρκία πρέπει να πάρει ένα γερό μάθημα, ένα ράπισμα. Και αυτό το ράπισμα θα το πάρει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την Ελλάδα, αν συνεχίσει το χαβά αυτό. Και ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει μια ισορροπία μέσα, οικονομική κατάρρευση, δικόνια, μίσος, σήκω φύγε του λέει η αντιπολίτευση, μας έχει προσβάλει στο εξωτερικό, με την επιδημία, πανδημία, τα έκρυβε, δεν τα έκρυβε, δέχτηκε επίθεση από τον, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί κρύβει τα κρούσματα, γιατί κρύβει τους νεκρούς. Είναι εκτεθειμένος παντού και προσπαθεί τώρα να διατηρήσει ένα image, μια υπερηφάνεια και να κρατήσει και μια προσωπικότητα που θεωρείται δίθεν το πρόεδρος της Τουρκίας των 80 εκατομμυρίων κατοίκων. Αλλά αυτό το πράγμα όμως δεν τον σώζει. Από τη στιγμή που έχουν καταρρεύσει όλα, πρέπει ο άνθρωπος και να φύγει από την Τουρκία, από την εξουσία τέλος πάντων της Τουρκίας, αλλά πρέπει να ελέγξει και το στράτευμα το οποίο δεν το ελέγχει. Και αυτό να του στοιχίσει όπως στήριξε και στους προηγούμενους προέδρους και πρωθυπουργούς της Τουρκίας. Και αυτό γίνεται και την ώρα που η τουρκική λίρα κατρακυλάει. Σας είπα, οικονομικά καταστρέφεται. Δεν καταστρέφεται όμως και την βοήθεια του. Θα πάει και στην. Θα πάει, το παίζει τώρα ότι είναι ο αφέντης ο κύριος Ερντογάν, αλλά κάποια στιγμή θα δεχτεί να πάει και στο Διεθνές Ευρωπαϊκό Ταμείο και προσπαθεί τώρα να βρει διάβλο να πάει και στην Ευρώπη. Προσπαθεί με διάφορους τρόπους, και αυτός ο Τζαμπουκάς είναι, για να τον ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σταμάτα τις προκλήσεις, έλα να συνεργαστούμε. Ποια είναι τα προβλήματά στα οικονομικά, ποια άλλα είναι και με το μεταναστευτικό. Έφαγε ένα άλλο ράπισμα, ένα άλλο χαστούκι και με το μεταναστευτικό στον Εύρο. Αυτό το πράγμα και διεθνώς ήταν, γι' αυτόν ήταν ένα αρνητικό ήταν στοιχείο. Όπως η επίθεση και οι πυροβολισμοί που τα είπε και ο Χρήστος εχθές στον Εύρο και απέναντι στη Frontex. Και ανάμεσα ήταν και ανάμεσα στον έλεγχο αυτών των αντρών, ήταν και ένας Γερμανός στη Frontex. Και αμέσως το Spiegel το ανέδειξε το διεθνές αυτό περιοδικό. Μόνο και αυτό πήρε διαστάσεις. Μόνο αν τους αγγίξει το θέμα όμως θα γίνει. Τους αγγίζει πάρα πολύ σε πληροφορώ, άσχετα δεν το βγάζουν προς τα έξω. Έχουν για αυτή την κουτοπονηριά οι Τούρκοι. Εγώ τους έζησα και στα Ηνωμένα Έθνη πώς δουλεύουν οι Τούρκοι διπλωμάτες. Έχουν για την κουτοπονηριά. Ναι, μεν καίγεται το σπίτι μας, αλλά αυτοί φωνάζουν για το διπλανό. Ότι καίγεται το διπλανό. Κύριε... Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι Τούρκοι. Και από εκεί πέρα λοιπόν, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ σύντομα δεν πάρει πρωτοβουλίες, φοβάμαι ότι οι συνέπειες με την Τουρκία και οι σχέσεις μας με την Τουρκία όχι μόνο θα επιδεινωθούν, αλλά φοβάμαι πως βρεθούν και σε κατάσταση τέτοια που
ίσως να παρεύουν μέσα στους Αμερικανοί, που να σας πω και την, μια αποκλειστική είδηση, την θυμήθηκα τώρα. Ότι ο κύριος Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, πέρα από τα προβλήματα που έχει με την πανδημία και τους τόσους νεκρούς, μακάρι να μην υπήρχαν βέβαια στις ΗΠΑ και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει, μίλησε με την κυρία Μέρκελ. Και μεταξύ των άλλων μιλήσαν για την Τουρκία και για τον Τούρκο πρόεδρο. Και είπε ο κύριος Τραμπ, σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες έχω, στην κυρία Μέρκελ, πρέπει κάτι να κάνουμε με την Τουρκία και με τον κύριο Ερντογάν, για τα πράγματα δεν πρέπει να τα αφήσουμε ανεξέλεγκτα πριν φτάσουμε πρωτετελεσμένων γεγονότων. Διότι η Ελλάδα είναι σταθεροποιητικός παράγοντας στη Μεσόγειο και πρέπει να την προστατεύσουμε. Χαίρετε. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε με αναλογία ημερών. Θα υπολογιστεί η ειδική οικονομική ενίσχυση του δεύτερου πακέτου αναστολών που διαρκεί ως τα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με τη νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τουρισμός και άλλοι κλάδοι που πλήττονται σφοδρά από τις συνέπειες του κορονοϊού φοβούνται για την επόμενη ημέρα, με κάποιες μάλιστα επιχειρήσεις να αποφασίζουν να μην ανοίξουν ακόμη και καθόλου και μετά την άρση των μέτρων. Με τους Έλληνες ξενοδόχους πάντως να ποντάρουν πλέον, όπως φαίνεται, περισσότερο στον οδικό τουρισμό. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης είναι οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας. Ωστόσο, θα λειτουργήσει κατά αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής. Αυτό αναφέρει η νέα πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι επιχειρήσεις, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους εξαιτίας του κορονοϊού, δύναται να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατανότατο χρονικό διάστημα 30 ημερών, αλλά όχι πέραν της 31ης Μαΐου. Αυτό σημαίνει αυτόματα την υποχρεωτική επιστροφή στη δουλειά τουλάχιστον για το 40% των μισθωτών. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης δεν καθορίζεται στην νομοθετική πράξη, αλλά παραπέμπεται σε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Δεδομένου ότι στο πρώτο πακέτο η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίστηκε στα 800 ευρώ για 45 ημέρες, στο δεύτερο πακέτο που διαρκεί 30 ημέρες η οικονομική ενίσχυση των μισθωτών θα οριστεί στα 534 ευρώ. Το πλήρες ποσό θα λάβουν όσοι εργαζόμενοι μείνουν σε αναστολή καθ' όλη τη διάρκεια της παράτασης, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου. Παράλληλα, έληξε την Κυριακή και η προθεσμία υποβολής IBAN για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ σε μακροχρόνια άνεργους. Πάντως, από τη Δευτέρα, και ενώ σταδιακά θα έρονται τα μέτρα περιορισμού για την διασπορά του κορονοϊού, θα μπαίνει σε εφαρμογή και ένα μεικτό σύστημα, με κεντρικό στόχο την αποτροπή του μαζικού κύματος απολύσεων και της εκρηκτικής ανόδου της ανεργίας, την οποία ωστόσο προεξοφλούν αναλυτές και η αγορά. Ορατό είναι το ενδεχόμενο επιχειρήσεις, μικρές ή μεγαλύτερες, να μην ανοίξουν με την άρση των μέτρων, ιδιαίτερα αν επηρεάζονται από τον τουρισμό που φέτος πλήττεται σφοδρά, παρά τις θετικές προβλέψεις ξένων μέσων ενημέρωσης και διεθνών ταξιδιωτικών πρακτορείων. Με τον Χάρη Θεοχάρη πάντως να αναφέρεται στο γεγονός ότι ίσως την φετινή σεζόν πρωταγωνιστήσει στη χώρα μας ο οδικός τουρισμός. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η εκπομπή με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη, Μπορείς να το σώσεις, και η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ.